Μετά τα υπονοούμενα των συνεργατών της, τις λιγούρες, τα πλάνα στη φουσκωμένη κυλίτσα και την ομολογία του γυναικολόγου της, έφτασε η στιγμή που ρωτήθηκε η ίδια η Ελένη Μενεγάκη από τους δημοσιογράφους αν ισχύει η εγκυμοσύνη. Κυρία Μενεγάκη, αυτό το λουλούδι είναι από εμάς, είναι όμορφο δώρο. Αλλά λένε ότι περιμένετε ένα ακόμα ομορφότερο δώρο να έρθει στη ζωή σας. Έχω την εντύπωση ότι είπαμε προηγουμένως ότι σήμερα θα μιλήσουμε εδώ για το λόγο που είμαστε εδώ. Την πρόληψη για την ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού. Η Ελένη Μενεγάκη επέλεξε να απαντήσει χωρίς να επιβεβαιώσει αλλά και να διαψεύσει τα δημοσιεύματα. Εσείς τώρα θέλετε να με κάνετε να φύγω. Θα φύγω λοιπόν. Παρ' όλα αυτά, στην εκπομπή της συνεχίζει να γεύεται τις μακαρονάδες του Καλύδη και κάθε μέρα ενημερώνει τους τηλεθεατές πως θέλει να τρώει όλο και περισσότερο. Ωραία μακαρονάδα πρωινή. Φανταστική. Να σου πω ένα μυστικό. Αμέ. Κάνει σάλτσα ντομάτας, ναι, από φρέσκα ντομάτα. Ναι. Και όταν ακόμα η σάλτσα είναι λίγο πριν είναι έτοιμη, ναι, όταν ακόμα είναι ροζέ. Είσαι εντάξει. Τέλεια. Σε βλέπω. Με τη μακαρονάδα έχεις τελειώσει για σήμερα. Πραγματικά μπορώ να τρώω σε αυτή τη φάση τουλάχιστον κάθε μέρα μακαρόνια και τα τρώω και δεν τα βαριέμαι. Μάλιστα έδειξε και φωτογραφίες από το διήμερό της με τον Ματέο Πατζόπουλο στη Σαντορίνη, στις οποίες απεικονίζεται ένα τραπέζι γεμάτο φαγητά. Σαββατοκύριακο ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και είχε πολύ ωραίο καιρό το Σάββατο, ρε παιδί μου, ήταν καλοκαίρι. Ήταν καλοκαίρι, εγώ για μπάνιο πήγα. Ήταν υπέροχα. Έφαγες καλά. Φανταστικά. Θέλω να σου πω, ειδικά σε ένα μαγαζί, το ψαράκι. Δεν μπορώ, δηλαδή θα το θυμάμαι. Του το έλεγα το ανθρώπου που μπήκαμε στην κουζίνα. Το μαγαζί, είτε το ψαράκι. Ψαράκι στη Σαντορίνη. Γράψω. Για πες. Λοιπόν, και πήγα μέσα να βρω το μάγειρα, τον υπεύθυνο εκεί του μαγαζιού. Ναι, ναι. Τι έφαγα, Χριστέ μου, τα έβγαλα και φωτογραφίες. Μια ταραμοσαλάτα. Χριστέ μου, μα πού τα έχω βάλει, για να δω. Γιατί σου λέω, τα έβγαλα φωτογραφίες και έλεγα μόνη μου, λέω, φαντάζομαι, τα βλέπω.